Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου θα παραμείνει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε για την ανάδειξη του διαδόχου του στην ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος της Βρετανίας. Με βάση τους κανόνες που ανακοινώθηκαν από την αποκαλούμενη Επιτροπή 1922, το ποιος θα κερδίσει την κούρσα για την αντικατάστασή του θα γίνει γνωστό μία ημέρα πριν, στις 5 του μηνός. Εντός της Τρίτης, οι υποψήφοι οφείλουν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους έχοντας εξασφαλίσει προηγουμένως την στήριξη τουλάχιστον 20 βουλευτών. Μέχρι στιγμής, 11 στελέχη του κόμματος έχουν ανακοινώσει ότι θα θέσουν υποψηφιότητα για την ηγεσία του. Οι ψηφοφορίες μεταξύ των μελών των Τόρις θα ξεκινήσουν άμεσα από την Τετάρτη. Θα ακολουθήσουν διαδοχικές κάλπες μέχρι να μείνουν μόνον οι επικρατέστεροι δύο υποψήφοι. Η δουλειά του Πρωθυπουργού σε αυτή τη φάση είναι να αφήσει το κόμμα να αποφασίσει, να το αφήσει να συνεχίσει. Η συνταγματική λειτουργία του Πρωθυπουργού σε αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι να εκτελεί την εντολή που έχει, να συνεχίσω να εκτελώ την εντολή διακυβέρνησης που μου έχει δοθεί. Και αυτό κάνω. Ο Μπόρις Τζόνσον αναγκάστηκε σε παρέτηση την περασμένη εβδομάδα μετά από μαζικές παρετήσεις υπουργών και δεκάδων άλλων κυβερνητικών στελεχών που προκλήθηκαν από την ανάδειξη μια σειρά σκανδάλων σχετικών με την προσωπική και επαγγελματική συμπεριφορά του απερχόμενου Πρωθυπουργού.